Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92,8 και 105,3. Παίζει δυνατά. Διαδράσεις. Μια εκπομπή για την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελευθερίες, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Μια απόπειρα κατανόησης της εποχής της αβεβαιότητας και της κρίσης. Μια εκπομπή για μας και τους άλλους. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη και Δημήτρη Τριμιθιώτη. Κάθε Τετάρτη στις 9 το πρωί. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Εκπομπή Διαδράσεις σήμερα. Εκλεκτό προσκεκλημένο τον Κώστα τον Κωνσταντίνου, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθηγητή διεθνών σχέσεων και νομή. Και είναι αρκετό. Ένα αρκετό διεθνών σχέσεων και πολιτικών επιστημών και μέλος του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου. Δεν κάνω λάθος. Θα συζητήσουμε σήμερα το θέμα των εγγυήσεων που απασχολεί πολύ τον κόσμο, νομίζω, σήμερα εν ώψη και της διεθνούς διάσκεψης που προγραμματίζεται αρχές του Ιανουαρίου. Νομίζω, Νίκο, προβλέψαμε να έχουμε έτσι στην αρχή της εκπομπής μια παρέμβαση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Φίλιππο τον Μπατούρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Φίλιππε. Προγραμματίζεται σήμερα εκδήλωση, κινητοποίηση, αντιλαμβάνομαι, για επίδοση ψηφισμάτων, τι ώρα θα γίνει. Η εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και κάποιοι που θα κάνουν και αντιεκδήλωση. Μισό λεπτό, ανοίγω, διότι το συγχύσαμε, νομίζω, λέω, τους ακροατές και τις ακροατρίες. Ας πούμε ποια θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Θα μας πει, ναι. Ναι, καλημέρα ξανά και εύχομαι καλή συνέχεια στο πρόγραμμα, το οποίο θα το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον όντως. Ναι, να πούμε ότι όπως έχει προαναγγελθεί, σήμερα το απόγευμα στις 4 το δικοινωτικό κίνημα, δεκάδες οργανώσεις, μικρές και μεγάλες, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, οργανώνουμε μια πορεία από τα γραφεία του Μουσταφά Κιντζή και διασχίζοντας τη Λίδρα προς το Προεδρικό, γιατί θεωρούμε ότι η καμπή στην οποία βρίσκονται σήμερα οι συνομιλίες είναι τόσο σημαντική και καθοριστική, όπου αναμένει, θεωρώ, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου κατάληξη θετική στις συνομιλίες της Γενέβης. Έτσι, η κοινωνία των πολιτών μέσα από αυτόν το φόρουμ των δικοινωτικών οργανώσεων αποφάσισε ότι θα πρέπει να αρθρώσει και το δικό του λόγο, γιατί είναι γεγονός δυστυχώς ότι συνήθως οι φωνές των πολιτών δεν ακούνται συχνά και κυριαρχούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κινδυνολογίες, πατριδοκαπηλίες κλπ. Εδώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Άστρα που μας δίνει ξανά την ευκαιρία. Να πω ξανά ότι η πορεία, ίσως κάποιες λεπτομέρειες, ναι, για τους Ελληνοκύπριους, όσοι δεν γνωρίζουν το χώρο των γραφείων του κυρίου Ακιντζή, θα μαζευτούμε γύρω στις 3.30 στο σπίτι της εργασίας, που είναι απέναντι από το Λίδρα Φάλας, για όσους δεν γνωρίζουν. Είναι μια βόλτα 10-15 λεπτών από εκεί. Ο κύριος Ακιντζή θα δεχτεί αμέσως γύρω στις 4 μια αντιπροσωπεία τούτης της κινητοποίησης και προβλέπουμε ότι γύρω στις 4.30 από εκεί θα πορευτούμε προς το δόφραγμα του Λίδρα Πάλας. Εκεί, όπως είναι γνωστόν, υπάρχουν διατυπώσεις, άρα θα μας πάρει κάποιο χρόνο. Εκεί θα φτάσουμε, υπολογίζω, η ώρα 5 τώρα. Μιλώ για τις συγκεκριμένες ώρες, γιατί, αγαπητοί φίλοι, θεωρούμε σημαντικό ότι ο κόσμος μπορεί να ενωθεί μαζί με την πορεία όπου τον βολεύει. Κάποιοι θα ξεκινήσουμε από τα γραφεία του κυρίου Ακιντζή. Άλλοι που δεν έχουν το χρόνο ή οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να περάσουν απέναντι, μπορούν να ενωθούν μαζί μας εκεί
στην απεδό πλευρά του φράγματος της οδού Λίδρας. Θα πορευτούμε λοιπόν διαμέσου της Λίδρας. Λόγω του σκότους και του κρύου έχουμε αποφασίσει στο ύψος του σταθμού των λεωφορείων της πλατείας Σολομού, δηλαδή έξω από το πρώην Holiday Inn, θα έχουμε λεωφορεία για να μας μεταφέρουν προς το Προεδρικό. Άρα, δεύτερος σταθμός σημαντικός είναι γύρω στις 5.30 τα λεωφορεία έξω από το Holiday Inn, με κατάληξη φυσικά η ώρα 6 στο Προεδρικό. Μάλιστα, και εκεί θα επιδοθούν το ψήφισμα, η πρόταση για να καταρρέχουμε θετική κατάληξη έτσι στις συνομιλίες. Ναι, ακριβώς μια επιστολή υπογραμμένη από τους δύο προσώπους του κινήματος, τον Σενέρ Ελτσίλ, τον πρόεδρο των Κυπρίων Δασκάλων και τον Τάχιν Χατζηδημητρίου, θα συνοδεύει τη διακήρυξη που με δύο λόγια καλεί τους δύο ηγέτες να παραμερίσουν τους όποιους δισταγμούς, τους όποιους τακτικισμούς, γιατί αν γνωρίζουμε στις διαπραγματεύσεις είναι κυρίαρχο στοιχείο και οι τακτικισμοί, και κυρίως να αγνοήσουν τις κινδυνολογίες από εντός ή εκτός της Κύπρου, γιατί ειλικρινά αγαπητοί φίλοι, δεν είναι φυσικά δόκιμος όρος να λέμε είναι η τελευταία ευκαιρία, αλλά οι συγκυρίες είναι τέτοιες που φαίνεται ότι τέτοια παράθυρα ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται συχνά. Καλούμε λοιπόν τους δύο ηγέτες, θα τους καλέσουμε και με το γραπτό μας μήνυμα και με τη φωνή μας διαμέσου της μοιρασμένης Λευκωσίας να αρπάξουν αυτήν την ευκαιρία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Φίλιππο τον Πατσούρα και ελπίζουμε να υπάρχει κινητοποίηση και να πάει ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτήν τη σημαντική κινητοποίηση. Συνεχίζουμε. Αγαπητοί φίλοι, για 10 δευτερόλεπτα να ξαναπώ κάτι. Μας απασχόλησε πάρα πολύ ο κακός καιρός. Είναι σίγουρα παγωνιά, αλλά οι προβλέψεις της ημερολογικής υπηρεσίας λένε ότι νωρίς το απόγευμα όπου θα πρέπει να κινηθούμε, δεν θα υπάρχει βροχή, όμως σίγουρα ο κόσμος πρέπει να προσέλθει καλά ντυμένος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας μετά από αυτό το ένθετο, αυτήν η σημαντική ενημέρωση. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε εδώ φιλοξενούμενο τον Κώστα Κωνσταντίνου, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και μαζί θα συζητήσουμε το ζήτημα των εγγύησεων, ένα ζήτημα το οποίο θεωρείται τόσο από την ηγεσία, σύσσωμη την ηγεσία του τόπου, ως πολύ σημαντικό ζήτημα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Θεωρείται όμως και πολύ σημαντικό από τους ίδιους τους πολίτες ως ζήτημα για το πώς θα τοποθετηθούν σε έναν ενδεχόμενο δημοψήφισμα. Κύριε Κώστα Κωνσταντίνου, θεωρείται είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα των εγγύσεων? Ναι, καταρχήν καλημέρα σας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είμαστε σε ακτίνα λύσεως του κυπριακού προβλήματος, και ένα από τα θέματα που θα απασχολήσει ιδιαίτερα την μεταβατική περίοδο είναι οι εγγυητικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα υπάρχουν, οι ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες θα δοθούν για την εφαρμογή της λύσης. Και επειδή, όπως γνωρίζετε, για πάρα πολλά χρόνια μιλούμε για δίκαιη αλλά και για βιώσιμη λύση του κυπριακού, η βιωσιμότητα είναι άμεσα συνυφασμένη με τις εγγυήσεις που πρέπει να δοθούν και τις εγγυήσεις που πρέπει να αναιρεθούν. Και αν θέλετε θα εξηγήσω, είμαι βέβαιος στη συζήτησή μας, τι εννοώ με αυτό. Είναι τόσο σημαντικό? Μήπως δίνουμε υπέρμετρη σημασία σε ένα θέμα το οποίο η αποχώρηση του στρατού, καταλαβαίνουν να φύγω αποχώρηση του στρατού, όμως το θέμα των εγγύσεων είναι πράγματι τόσο σημαντικό που να δημιουργεί τόσα ζητήματα, εφόσον υπάρχει το διεθνές δίκαιο που απαγορεύει υποτίθεται την χρήση βίας και τα επεμβατικά δικαιώματα, και μπορεί να τα απαγορεύει, αλλά στην πράξη αυτό εξαρτάται από τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί μήπως δίνουμε υπέρμετρη σημασία σε αυτό το θέμα? Η άποψη μου, Νίκο, είναι ότι δεν δίνουμε, ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στο είδος των εγγύσεων που πρέπει να πάρουμε. Και εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ των εγγύσεων που πρέπει να αναιρεθούν, τα επεμβατικά δικαιώματα, η χρήση βίας, και των εγγύσεων που πρέπει να διατηρηθούν. Θα μπορούσα, αν θέλετε, να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση, την οποία κάνω κάθε χρόνο
στους νέους φοιτητές των διεθνών σχέσεων, ποιες είναι, πόσες και ποιες είναι οι εγκύτριες χώρες στη βάση της συνθήκης εγγύσεως. Νίκο. Εγώ γνωρίζω διότι συζητάμε την συζήτηση πριν. Είπαμε να το αφήσουμε για τον Νίκο. Οι εγκύτριες χώρες είναι οι τρεις εγκύτριες χώρες. Η Βρετανία, η Αγγλία και η Ελλάδα. Ναι. Βρετανία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Ένα από τα ζητήματα είναι, η ερώτηση έχει μια εμφανή απάντηση, είναι οι τρεις εγκύτριες χώρες. Αν κοιτάξουμε όμως προσεκτικά... Και η Κυπριακή Δημοκρατία. Α, μπράβο. Και η Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Αν κοιτάξουμε... Είναι δύο συμβαλλόμενα μέρη, η Κυπριακή Δημοκρατία και οι άλλες χώρες που είναι εγκύτριες χώρες. Ναι. Αν κοιτάξουμε το άρθρο 3 της Συνθήκης Εγγύησεως, η Κυπριακή Δημοκρατία δίνει εγγυήσεις όσον αφορά τις βάσεις και όσον αφορά φυσικά και τη διατήρηση του συντάγματος και των προνοιών που είχαν αποφασιστεί. Η διαφορά είναι ότι οι άλλες τρεις χώρες, τις οποίες γενικά γνωρίζουμε ως τις εγγύητριες χώρες, έχουν επεμβατικά δικαιώματα. Δηλαδή το ζήτημα που τίθεται εδώ είναι το άρθρο 4 που δίνει το δυνατότητα, διατηρούν αυτές οι χώρες τη δυνατότητα να αναλάβουν δράση εάν υπάρχει οποιαδήποτε παραβίαση των συμφωνηθέντων του συντάγματος κτλ. Και είναι αυτό το ζήτημα που είναι το κυρίαρχο και πρέπει να αναιρεθεί, όχι οι άλλες εγγύησεις. Οι άλλες εγγύησεις, δηλαδή οι εγγύησεις ως υποχρεώσεις, ως δεσμεύσεις, είναι κάτι που πρέπει να επιζητούμε. Γι' αυτό εμένα πρέπει να σας πω έτσι με προβληματίζει πάρα πολύ η ισοπεδωτική προσέγγιση που έχουμε υπέρ και κατά των εγγύσεων στο δημόσιο λόγο. Είμαστε η ελληνοκυπριακή πλευρά εναντίον των εγγύσεων και είναι η τουρκοκυπριακή πλευρά υπέρ των εγγύσεων. Όχι, πρέπει να είμαστε όλοι υπέρ κάποιων εγγύσεων και εναντίον, εύχομαι όλοι, εναντίον κάποιων εγγύησεων που αφορούν το μενομερές δικαίωμα επέμβασης που θεωρούν κάποιες χώρες ότι έχουν και φυσικά τη μόνιμη παρουσία οποιονδήποτε στρατιωτικό δυνάμειων εδώ, οι οποίες υπάρχουν με την συνθήκη, με τη συνθήκη συμμαχίας των των χωρών, αλλά οι οποίες θα πρέπει να αναιρεθούν. Κώστα Κωνσταντίνου, τις περασμένες, πριν ένα χρόνο που σας είχαμε εδώ στην εκπομπή μας, που είχατε κάνει μια διάλεξη για το θέμα, στη διάλεξη σας αυτή αναφέρεται ότι δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, ακόμα και πολύ γνωστοί καταξιωμένοι καθηγητές όπως το Κέλσεν, παρουσιάζεται την έκθεση του Κέλσεν τότε, το 59 δηλαδή είχε δώσει αυτήν την γνωμάτευση, έλεγε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει το δικαίωμα χρήσης βίας έτσι κι αλλιώς, ακόμα και με αυτήν τη συνθήκη. Υπάρχει μια ασάφεια εκεί σε σχέση με το δικαίωμα μονομερούς επέμβασης για αποκατάσταση των θεμάτων, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν στη συνθήκη εγγυήσεως υπάρχει το δικαίωμα χρήσης βίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και όμως είχαμε επέμβαση, είχαμε δύο επέμβασεις. Μια από την Ελλάδα που έκανε το πρώτο παραβιάζοντας και άλλων κομμάτων της συνθήκης και μετά στη Συρία την Τουρκία που έμεινε μετά η Τουρκία. Πώς απαντούμε σε αυτό το εύλογο ζήτημα, εύλογο ερώτημα που έχουν πολλοί κόσμοι, εύλογος φόβος, ότι ξέρετε μπορεί να το απαγορεύουν, το διεθνές δίκαιο το απαγορεύει, αλλά στην πράξη είδαμε να παραβιάζεται. Σίγουρα πρέπει να διασυμφανιστεί αυτή η συγκεκριμένη πρόνοια, δηλαδή το άρθρο 4, ή να αναιρεθεί εντελώς, που δίνει αυτόν το δικαίωμα λήψης δράσης, να αναλάβουν δράση αυτές οι χώρες, εάν θεωρήσουν, διατηρούν, λέει το συγκεκριμένο άρθρο, ότι διατηρούν το δικαίωμα. Προσέξτε, είναι εγκύτριες χώρες που έχουν προνόμιο δικαίωμα να αναλάβουν δράση. Και η δράση έχει ερμηνευθεί από την Τουρκία, παρόλο που ο Κέλσεν ήταν ξεκάθαρος, είπε ότι υπάρχει κάποια αφισημία, αλλά λέει αυτόν θα παραβιάζει, αν υπάρχει το δικαίωμα χρήσης βίας, παραβιάζει το άρθρο 2 παράγραφος 4
του καταστατικού άθρου των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο είναι θεμελιακό άθρο, θεμελιακός κανόνας του διεθνούς δικαίου, και δεν μπορούν νέες συνθήκες να αναιρέσουν έναν τέτοιο θεμελιακό κανόνα. Άρα η γνωμάτευση του Κέλσεν, προσέξτε, είναι γνωμάτευση των Ηνωμένων Εθνών που εζήτησε από τον Κέλσεν. Η γνωμάτευση του είναι ότι δεν υπάρχει αυτόν το αυτόματο δικαίωμα χρήσης βίας. Θα πρέπει ενδεχομένως να το έχει μια χώρα μετά από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που επιτρέπει τη χρήση βίας. Το ζήτημα είναι ότι, όπως έχεις αναφέρει, δυστυχώς οι λεγόμενες εγκύτριες δυνάμεις με τα πνευματικά δικαιώματα έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν παραβιάσει οι ίδιες τις συνθήκες εγκύησεως, και άρα δεν έχουν το ηθικό έρισμα πλέον να θέλουν να είναι εγκύητες με επεμβατικά δικαιώματα. Εγώ τους θέλω να παραμείνουν εγκύητες με υποχρεώσεις, και θα σας πω πιο κάτω. Αλλά δεν μπορούν, δεν έχουν το ηθικό δικαίωμα, το ηθικό έρισμα, να θέλουν να είναι εγκύητες με δικαίωμα χρήσης βίας, αν το είχαν. Πάρτε για παράδειγμα, η Ελλάδα φυσικά πλέον δεν θέλει να είναι. Η Ελλάδα χρησιμοποίησε, είναι ενδιαφέρον ότι μιλούμε για το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Δεν μιλούμε ξεκάθαρα για το ελληνικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Δηλαδή βάζουμε ταπέλα στην εισβολή, την τουρκική, με τα προβλήματα, με τα μακροχρόνια προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Αλλά ναι, υπάρχει παραβίαση και της Ελλάδος της συνθήκης εγκύσεως. Της Τουρκίας. Υπάρχει, είναι πιο τραγικό το αποτέλεσμα λόγω του μακροχρόνιου, της μακροχρόνιας περίοδου. Αν η Τουρκία είχε επέμβει το 1974 και το φθινόπωρο επανέφερε την κατάσταση πραγμάτων, επέτρεπε στον Μακάριο να επιστρέψει και δεν διαχώριζε το νησί, θα είχε κάποιον ηθικό έρισμα εγκύτριας δυνάμεως με επεμβατικά δικαιώματα, ότι έχω επέμβει και έχω επαναφέρει την τάξη, τη συνταγματική τάξη, που αυτό λέει το άρθρο 4 της συνθήκης εγκύησεως. Δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Έχει δημιουργήσει μια de facto κατάσταση διαίρεσης, και άρα νομίζω πολύ δικαίως ζητούμε να μην υπάρχει οποιαδήποτε ασάφεια ότι έχει αυτό το δικαίωμα χρήσης βίας. Επαναλαμβάνεται, κύριε Κώστα Κωνσταντίνου, ότι θα πρέπει να ζητήσουμε και κάποιες εγγύησεις. Το θέμα των εγγύησεων, όπως είπατε, δεν είναι υπέρ ή κατά, αλλά είναι ποιες εγγύησεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ρωτήσουμε ποιες εγγύησεις θα μπορούσε να επιδιώξει η Κυπριακή Δημοκρατία, αν θέλετε, η ελληνοκυπριακή πλευρά. Και υπάρχει και μια σχετική ερώτηση. Με εγγύησεις δεν εννοείται λύση. Ποια χώρα στον κόσμο έχει εγγύησεις και επεμβατικά δικαιώματα? Κοντά, ο Κρότης. Θέλετε να απαντήσω σε ποια πρώτη και στα δύο? Και στα δύο ταυτόχρονα. Να απαντήσω στην τελευταία, αν θέλετε, ότι ποιες χώρες έχουν επεμβατικά δικαιώματα. Υπάρχουν χώρες, δηλαδή υπάρχουν χώρες υποκειδαιμονία, οι οποίες, για παράδειγμα, παράδειγμα τα Marshall Islands ή τον Μπουτάν, χώρες οι οποίες μέσα από συνθήκες φιλίας δίνουν τη δυνατότητα επεμβάσεων, στην περίπτωση του Μπουτάν, Ινδία, στην περίπτωση των Marshall Islands ή του Ισπαλάου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν δυνατότητα να επέμβουν για θέματα ασφαλείας. Για μια περίοδο για τον Μπουτάν, για παράδειγμα, δεν είχε καν τη δυνατότητα αυτόνομης εξωτερικής πολιτικής στον Μπουτάν. Αλλά η ακροάτρια ή ο ακροατής έχει δίκαιο ότι είναι αποικιοκρατικό κατάλοιπο το επεμβατικό δικαίωμα. Άρα σε αυτό συμφωνούμε. Το που δεν συμφωνούμε είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εγγύησεις. Δεν κατανοούμε τον όρο εγγύηση. Και θέλω εδώ, κοίταζα τελευταίως ξανά το ιστορικό διάγγελμα του Τάσου Παπαδόπουλου το 2004. Ο Τάσος Παπαδόπουλος ήταν ξεκάθαρος, αν θυμάστε το διάγγελμα, είχε καταθέσει κάποιους λόγους γιατί έπρεπε να απορριφθεί το σχέδιο ΝΑΝΑ, και συγκεκριμένα
είπε σε 4-5 περιπτώσεις το διάγγελμα, όταν το είδα ξανά, μιλούσε για εγγύησεις. Δεν έχουμε εγγύησεις. Δεν υπάρχουν εγγυητικοί μηχανισμοί που να με βεβαιώνουν εμένα ότι τη μεταβατική περίοδο η Τουρκία θα εφαρμόσει ναι. το σχέδιο. Μιλούσε ιδιαίτερα για τις εδαφικές αναπροσαρμογές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε. Από τη σκοπιά του ότι έλεγε ο Τάσος Παπαδόπουλος, ζητούμε δίκαιη και βιώσιμη λύση. Η λύση αυτή δεν είναι δίκαιη, το σχέδιο ΝΑΝΑ. Αλλά και να το παραβλέψω αυτό, που μπορεί να το παραβλέψω, τη βιωσιμότητα δεν μπορώ να την παραβλέψω. Χρειάζομαι εγκυητικούς μηχανισμούς. Και αυτόν πιστεύω ότι πρέπει και εμείς να επιδιώξουμε σε σχέση με την εφαρμογή της λύσης. Δηλαδή, όταν θα συζητηθεί το θέμα στη Γενέβη, νομίζω το πρώτο που πρέπει να επιδιώξουμε είναι να αναιρέσουμε οποιασδήποτε σκέψεις υπάρχουν ότι υπάρχουν χώρες, πρέπει να μείνουν χώρες που διατηρούν δικαιώματα επέμβασης. Πρώτον, να το αναιρέσουμε αυτό, και το άλλο, να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν εγκυητικοί μηχανισμοί όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο και όσον αφορά γενικότερα τη βιωσιμότητα της λύσης. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αντιλαμβάνομαι. Οι εγκυητικοί μηχανισμοί, μπορούμε να εξηγήσουμε λίγο περισσότερο? Ναι. Καταρχήν πρέπει να υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις, όπως υπάρχουν και στην υφιστάμενη συνθήκη εγκυήσεως. Στην υφιστάμενη του 60 λέει απαγορεύεται η ένωση, απαγορεύεται η διχοδόμηση. Αυτά πρέπει να διατηρηθούν. Απαγορεύεται η απόσχηση, απαγορεύεται η αλλαγή, η μονομερής αλλαγή βασικών προνοιών του συντάγματος. Δεν θέλουμε να μπορεί κάποιος να αλλάξει αυτές τις προνοίες. Έτσι. Πέραν από αυτόν, ένα από τα προβλήματα που έχουμε στη συνθήκη εγγύησεως στην υφιστάμενη είναι ότι ενώ οι χώρες έχουν υποχρεώσεις, δεν ελέγχεται πώς αυτές οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται ή πώς ερμηνεύονται. Το πιο απλό είναι να υπάρχει ένας εγκυητικός μηχανισμός, είναι να αποδεχθούν πρόνοια όλες οι χώρες, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι οποιαδήποτε διαφωνία όσον αφορά τη συγκεκριμένη συνθήκη θα υπογραφεί ή τις άλλες συνθήκες που αφορούν το Κυπριακό, θα υπάρχει υποχρεωτική παραπομπή για ερμηνεία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτός είναι ο νέος διπλωματικός πολιτισμός που υπάρχει σε όλες τις μοντέρνες συνθήκες. Αποδέχονται οι χώρες ότι αν υπάρχει πρόβλημα ερμηνείας, θα μου δώσει την ερμηνεία ένας αντικειμενικός τρίτος, που σε αυτή την περίπτωση θα είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Επίσης, εγκυητικός μηχανισμός για μένα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ιδιαίτερα δυτικά και βόρεια της Κύπρου, που δεν έχουν οριοθετηθεί. Δεν έχουμε οριοθετήσει με την Τουρκία, ΑΟΣ, ούτε με την Ελλάδα, δυτικά της Κύπρου. Με ανησυχεί να επιλύσουμε το Κυπριακό χωρίς να υπάρχει ρήτρα πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούν θα πρέπει να το λύσουμε με διαπραγματεύσεις, έτσι, να συμφωνήσουμε όπως συμφωνήσαμε με την Αίγυπτο, μια συγκεκριμένη οριοθέτηση. Αλλά επειδή η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν προβλήματα στην οριοθέτηση, δεν θα ήθελα αυτό να είναι το νέο Κυπριακό. Δηλαδή αυτά τα προβλήματα που έχουν στην οριοθέτηση και ενδεχομένως να έχουμε και εμείς, να μας βάλουν εμάς, ενώ θα έχουμε λύσει το Κυπριακό, αν τα καταφέρουμε, να το έχουμε λύσει και τελικά να δημιουργηθούν διαφορές όσον αφορά την οριοθέτηση της ΑΟΣ.
Χρειάζεται δηλαδή κάποιον εγγυητή να μας εγγυηθεί και τους εγγυητές κατά κάποιον τρόπο. Θα επιστρέψουμε στο ζήτημα, νομίζω είναι σημαντικό και με αυτό θα καταπιαστούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε και αρκετές ερωτήσεις που το αναμέναμε, διότι όπως είπαμε είναι σημαντικό το ζήτημα. Να υπενθυμίσουμε απλώς εδώ ότι μαζί μας έχουμε τον κύριο Κώσταν Κωνσταντίνου, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και συζητάμε το μεγάλο ζήτημα των εγγύσεων. Όταν γνωριστήκατε, όταν προχωρήσατε, όταν χωρίσατε. Ήμασταν εκεί. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε εκπομπή διαδράσεις με προσκεκλημένο τον καθηγητή Κώστα Κωνσταντίνου, καθηγητή διεθνών σχέσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύριε Κωνσταντίνου, να επιστρέψουμε στο θέμα που έχετε θέσει προηγουμένως, που ήταν το θέμα της ανάγκης να υπάρχουν κάποιοι εγκυητικοί μηχανισμοί έτσι ώστε να εφαρμοστεί η λύση. Δηλαδή σε περίπτωση που αποτύχουν, όπως απέτυχαν στο παρελθόν οι εγκυήτριες δυνάμεις, ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το κάποιος μηχανισμός. Επειδή υπάρχει και η συζήτηση γύρω από το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα, ποιος θα είναι ο πιθανός ρόλος? Αναφερθήκατε προηγουμένως, η πρόταση σας ήταν να πάει να είναι στο Διεθνές Δικαστήριο, εάν αποτύχει να εφαρμοστεί ή υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή κάποιων θεμάτων. Μήπως έχει κάποιο ρόλο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είτε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είτε το Δικαστήριο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα θέματα αυτά? Σίγουρα έχει ρόλο και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει κάποιους εγγυητικούς μηχανισμούς, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή του κεκτημένου. Οπότε το θεωρώ δεδομένο ότι ένας εγγυητικός μηχανισμός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης επίσης, το ΕΔΑΔ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επίσης προσφέρει αυτή τη δυνατότητα μέσα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Η διαφορά, Νίκο, και γιατί εδώ αναφέρω το Διεθνές Δικαστήριο, είναι ότι η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την Κύπρο, την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, πολλά θέματα μπορούν να λυθούν μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβουλίων Ασφαλείας Ανθρώπινα Δικαιώματα, αλλά ο διαχωρισμός των θαλασσίων ζωνών δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τον καθορίσει ή το ΕΔΑΘ. Είναι θέμα το οποίο πρέπει οι χώρες από τώρα να αποδεχτούν τον τρόπο που θα επιλύσουν το πρόβλημα αν δεν μπορέσουν να το επιλύσουν με διαπραγματεύσεις. Πάλι έχει κάποιο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως να έχει πιο μικρό από ό,τι είχε στο παρελθόν. Να σας θυμίσω το Ελσίνκι το 1999, η μεγάλη διπλωματική επιτυχία για εμένα της Ελλάδος ήταν το 1999 στο Ελσίνκι, όπου κατάφερε πρώτον να αποδεσμεύσει τη λύση του Κυπριακού, ξεκινήσαν ενταξιακές, αλλά να αποδεσμεύσει τη λύση του Κυπριακού από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο ήταν να πάρει συγκεκριμένη πρόνοια που έλεγε ότι θα επιληθούν οποιασδήποτε διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας όσον αφορά θαλάσσιες ζώνες ή οποιαδήποτε θέματα, θα επιληθούν είτε με διαπραγματεύσεις ή μέσα από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε και ρήτρα εμείς που να λέει ότι αυτόν θα γίνει εάν δεν καταφέρουμε σε κάποια θέματα να επιλύσουμε θέματα σοβαρά, διότι είναι πολύ σοβαρά θέματα καθορισμού ΑΟΣ ή υφαλοκρηπίδας, ότι θα ακολουθήσουμε το διεθνές δίκαιο που είναι ξεκάθαρο. Πας σε επιδιαιτησία ή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Επίσης το θέμα των μεταβατικών διατάξεων. Πάλι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Ποιος θα εγγυηθεί. Εκεί υπάρχει και η πιθανότητα να μπει κάτω από το Συμβούλιο Ασφαλείας στο κεφάλαιο 7. Έτσι. Είναι η άλλη διαδικασία όπου μπαίνει σε μια εγκυητική διαδικασία. Να το εξηγήσουμε αυτό λίγο. Ναι, ναι. Φυσικά
έναν από τα ζητήματα που αφορά την, την εφαρμογή της λύσης είναι και ποιος θα είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών, έτσι, και της ειρηνευτικής δύναμης που υπάρχει εδώ. Και το ζήτημα, το τι συζητείται, είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα έχουν μια διευρυμένη, αυτή είναι και η δική μας άποψη, ότι πρέπει να έχουν μια διευρυμένη εντολή που να τους δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη λύση. Το θέμα που τίθεται φυσικά είναι ποιες θα είναι οι χώρες που θα είναι σε αυτήν την ειρηνευτική αποστολή, αν θα υπάρχουν άλλες χώρες, ποιες θα είναι. Και εδώ είναι και η συζήτηση, όπως αντιλαμβάνεστε, με το αν θα μείνουν στρατεύματα, ποια στρατεύματα θα μείνουν, πόσον καιρό θα μείνουν κτλ. Δηλαδή η τουρκοκυπριακή πλευρά και η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να προσφέρει εγγύηση ο τουρκικός στρατός, αλλά πρέπει να παραμείνει. Νομίζω η δική μας θέση είναι ότι πρέπει να αποχωρήσει. Σίγουρα δεν πρέπει να αποδεχθούμε μόνιμη παρουσία στρατευμάτων, ξένων στρατευμάτων στην Κύπρο, αλλά κάτω από την υποπτία, κάτω από την υποπτία των Ηνωμένων Εθνών, ενδεχομένως θα μπορούσαν να ενταχθούν κάποια τουρκικά στρατεύματα, αλλά με ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, αφού είναι εδώ και αν επιμένει η Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι, να παραμείνουν, αλλά όχι με αυτόνομη εντολή, όχι να έχουν αυτονομία, να είναι κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι η Αργεντινή, όπως είναι ενιαία η διοίκηση, ενιαία, που θα περιλαμβάνει ελληνικά και τουρκικά. Αν θέλουν να παραμείνουν, που από ό,τι αντιλαμβάνουμε θέλουν, ένα συμβιβασμός θα μπορούσε να ήταν αυτός. Διότι έτσι για αλλιώς υπάρχουν τα τουρκικά στρατεύματα, θα πρέπει να φύγουν, θα πρέπει να φύγουν πολλά στρατεύματα με τη λύση, με την πρώτη μέρα της λύσης. Αν θα μείνει τώρα ένας μικρός αριθμός, πρέπει να βεβαιωθούμε, η προσωπική μου άποψη πρέπει να το διεκδικήσουμε, ότι δεν θα έχουν το δικαίωμα μόνιμης παρουσίας όπως είχαμε με τις συνθήκες του 60. Οι συνθήκες του 60 δίνουν δικαίωμα η Ουελδίκ και η Τουρδίκ να παραμείνουν, έτσι. Και η Ουελδίκ με πραξικόπημα, για να μην το ξεχνούμε. Δηλαδή οι δύο δυνάμεις αυτές δεν μπορούν να είναι κάτω από την διοίκηση των χωρών τους, αλλά κάτω από την διοίκηση των Εθνών. Έτσι, μιλούμε για μία. Ακριβώς. Δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα αυτόνομης χρήσης βίας. Εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας κρίνει, διότι έχει. Πρέπει επίσης να αντιληφθούμε ότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από το 50 το 60. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναδυόμενες νόρμες στις διεθνείς σχέσεις που αφορούν την ευθύνη προστασίας που έχει η διεθνή κοινότητα. Άρα το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει ευθύνη όσον αφορά την προσφορά ασφάλειας. Είναι ευθύνη του διεθνούς οργανισμού. Έτσι, αν κάποιες χώρες θεωρούν ότι θα βοηθήσει να υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες μέσα σε αυτόν τον, σε αυτήν την αποστολή, την ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, ας είναι. Απλά δεν πρέπει να έχουν αυτήν την προνομιακή σχέση, αυτόν το προνομιακό δικαίωμα, την κηδεμονία που είχαν οι εγκύτριες δυνάμεις τη δεκαετία του 60. Μπορεί να δεχθούμε μια κηδεμονία των Ηνωμένων Εθνών για μια μεταβατική περίοδο. Έτσι, για να εγγυηθούμε, διότι θέλουμε, δεν είναι μόνο οι Τουρκοκύπροι, θέλουμε και εμείς ασφάλεια και εγγυήσεις. Οι Ελληνοκύπροι που θα επιστρέψουν στα σπίτια τους θέλουν να επιστρέψουν κάτω από συνθήκες ασφαλείας. Άρα θέλουμε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά σίγουρα δεν θέλουμε να υπάρχει μονομερής επίκληση του δικαιώματος, του προνομίου, επέμβασης, διότι είμαστε η μητέρα πατρίδα, διότι είμαστε οι εγγυητές, οι προστάτες που
έχουμε δει τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής. Της προστασίας. Έχουμε εδώ αρκετές ερωτήσεις, να πάρουμε μερικές και σχόλια αν θέλετε. Λέει εδώ ακροατής, ακροάτρια, φυσικά και είμαι εναντίον των εγγύσεων σαν θέμα αρχής, αλλά πόσο όριμοι είμαστε ως Ελληνοκύπροι που καθημερινά το βλέπουμε με δηλώσεις και κάποια επεισόδια. Ευχαριστώ, είναι η κυρία Ανδρούλα. Άλλο ερώτηση, το θέμα της ΑΟΣ συζητήθηκε καθόλου? Εμείς το συζητήσαμε λίγο, δεν ξέρω αν εννοεί αν το συζητήθηκε στις συνομιλίες. Ναι, ακροατής, ακροάτρια, λέει η καλύτερη εγγύηση για αυτόν τον τόπο θα είναι ο ίδιος ο λαός του. Αν επικεντρωθούμε στην επαναπροσέγγιση και συμφιλίωση του λαού μας, δεν θα έχουμε την ανάγκη κανενός. Ναι, συμφωνώ με όλες τις παρατηρήσεις που έχουν λεχθεί εδώ. Για το θέμα της ΑΟΣ, το ότι έχει συζητηθεί και αποφασιστεί είναι πώς θα μοιράσει, πώς ότι θα είναι κάτω από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, είναι ΑΟΣ και τα λοιπά. Δηλαδή έχουν συζητηθεί τα ποσοστά. Δεν έχει συζητηθεί που είναι η ΑΟΣ δυτικά και βόρεια. Πώς θα επιληθεί αυτό το ζήτημα? Αυτό είναι που με απασχολεί. Δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι θα είναι εύκολη η επίλυση του. Γι' αυτό θέλω να κλείσω τον μηχανισμό επίλυσης αυτού του ζητήματος, εάν δεν τα καταφέρουμε μέσα από διαπραγματεύσεις. Δηλαδή τώρα το ζήτημα που μπαίνει μπροστά μας, επειδή έχουμε αυτοπαγιδευτεί σε αυτό το θέμα, ότι εμείς επειδή είμαστε κυριαρχικοκράτος, λέει οι κυβερνώντες ας πούμε, ότι είμαστε κυριαρχικοκράτος εμείς, θα ορίσουμε από μόνοι μας την ΑΟΣ μας, διότι είναι δική μας η ΑΟΣ και αποφασίζουμε μόνοι μας. Ενώ το Διεθνές Δίκαιο λέει ότι το συμφωνείς με τους άλλους εκεί που πρέπει να οριοθετηθεί. Και τώρα στο και λόγω Κυπριακού εμείς δεν συζητούμε το θέμα ΑΟΣ. Τώρα φτάνουμε στο σημείο όπου επειδή συνομιλούμε με την Τουρκία για θέματα ευρύτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν τη συμφωνία λύσης με την Τουρκία. Άρα η εισήγηση που αντιλαμβάνουμε στην πρόταση που λέγεται είναι ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα της ΑΟΣ. Για αυτούς τους λόγους, έτσι. Ναι, ναι. Νίκο, πολύ σωστά θέτεις το ζήτημα της μιας παρανόησης που υπάρχει σε σχέση με την ΑΟΣ. Δηλαδή, γενικά ο κόσμος και οι πολιτικοί, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό διαιωνίζουν αυτή την εικόνα ότι οι χώρες, τα κράτη, έχουν κυριαρχία στην ΑΟΣ τους. Έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν την ΑΟΣ. Δεν έχουν κυριαρχία. Τα κράτη έχουν κυριαρχία στα χωρικά τους ύδατα. Όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την ΑΟΣ, έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, το οποίο σημαίνει βασικά ότι έχουν αποκλειστικότητα όσον αφορά τη χρήση και την εκμετάλλευση. Και ήταν πολύ προσεκτική όταν συζητείτε το συγκεκριμένο ζήτημα στο δίκαιο της θάλασσας, η ορολογία ήταν πολύ συγκεκριμένη. Γι' αυτό δεν έχουν πει ότι έχουν κυριαρχία τα κράτη. Έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που είπες πριν, ότι πρέπει να οριοθετήσουν. Δεν μπορούν να μην οριοθετήσουν και να λένε που είναι η ΑΟΣ τους τα κράτη. Άρα εμείς έχουμε να οριοθετήσει πολύ σωστά με το Ισραήλ και την Αίγυπτο και με το Λίβανο, αλλά δεν είχε επικυρωθεί η συμφωνία με το Λίβανο, και σε εκείνες τις περιοχές είναι ξεκάθαρο που έχουμε αποκλειστικά κυρίαρχα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Δυτικά δεν το έχουμε κάνει, δυτικά της Κύπρου. Άρα δεν μπορούμε να πούμε εδώ είναι η ΑΟΣ μας, επειδή το ακούμε, η Τουρκία έχει εισβάλει στην ΑΟΣ της Κύπρου ή η Κύπρος εκμεταλλεύεται την ΑΟΣ ή την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας. Ούτε η Τουρκία μπορεί να πει αυτό το πράγμα, να πει ότι εδώ είναι η υφαλοκρηπίδα μου. Δεν έχει οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα. Λέει η Τουρκία ότι έχω στείλει συντεταγμένες στα Ηνωμένα Έθνη. Μα υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, υπάρχει επιτροπή υφαλοκρηπίδας που δεν το έκαμε, που έπρεπε να τα στείλει, η οποία θα ελέγξει αυτό το πράγμα, θα ελέγξει ποιοι άλλοι έχουν δικαιώματα. Άρα οι χώρες και τα κράτη που λένε ότι έχω ΑΟΣ εκεί που δεν έχει οριοθετηθεί ψεύδονται, δεν υπάρχει ΑΟΣ, έχουν
διεκδικήσεις. Μπορούν να πούν διεκδικώ αυτήν την ΑΟΣ, αλλά δεν μπορείς να την καθορίσεις εκτός και αν οριοθετηθεί. Είναι ξεκάθαρο το διεθνές δίκαιο σε αυτόν το θέμα. Θα καταντήσουμε να ευχόμαστε να μην υπάρχουν και αρκετά αποθέματα από θητικά και βόρεια της ΑΟΣ μας. Εγώ θα ήθελα να αφήξω ένα ζήτημα που νομίζω είναι σημαντικό, συζητιέται και ως κόκκινη γραμμή κάποιες φορές από κάποιους ηγέτες πολιτικών κομμάτων. Το πρώτο ήταν αυτό των εγγυήσεων. Νομίζω το ξεκαθαρίσατε ότι υπάρχουν, το θέμα των εγγυήσεων δεν είναι υπέρ και όχι τόσο απλό, αλλά υπάρχουν εγγύσεις τις οποίες θα επιδιώξουμε και άρα μια ενδεχόμενη συμφωνία θα περιέχει κάποιο είδους. Οι εγγύσεις ως υποχρεώσεις των εγγυητών, όχι ως προνόμια, όχι ως καταχρήσεις, αυθαιρεσίες. Νομίζω είναι, το ξεκαθαρίσατε αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που λέγεται επίσης και λέει αναφέρουν η αποχώρηση των στρατευμάτων από την πρώτη ημέρα. Διαρωτούμε εγώ, βέβαια αυτό το επιθυμεί ο καθένας από μας, κάθε μια από μας, αλλά είναι εφικτό από την πρώτη ημέρα να αποχωρήσουν? Εννοούν να ξεκινήσουν να αποχωρούν τα στρατεύματα? Πώς μπορούν να αποχωρήσουν όλα αυτά, ξέρω εγώ, τα... Εντάξει, νομίζω σαν διεκδίκηση της ελληνοκυπριακής πλευράς πρέπει να διεκδικούμε να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα από την πρώτη ημέρα. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή νομίζω αντιλαμβάνεται και η δική μας πλευρά ότι δεν θα φύγουν όλα αμέσως, δεν μπορούν να φύγουν όλα αμέσως. Θα ξεκινήσουν να φεύγουν. Ήδη συζητούν ότι θα φύγει ένας μεγάλος αριθμός με τη λύση, ένας άλλος αριθμός με θετικά δημοψηφίσματα, αν θα υπάρχει τελική εφαρμογή της λύσης. Το τι πρέπει να βεβαιωθούμε είναι ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης αυτών των στρατεύματων. Mm. Δηλαδή δεν θέλουμε να παραμείνουν μόνιμα στρατεύματα στην Κύπρο. Νομίζω έχουμε το ηθικό δικαίωμα, λόγω του τι έχει συμβεί, να επιζητούμε να μην παραμείνει, να μην παραμείνουν ξένα στρατεύματα επί μονίμου βάσεως στην Κύπρο. Λόγω του πραξιοποιήματος που είπες, Νίκο, της Ελλάδος το επαραβίασε, και λόγω της Τουρκίας που επαραβίασε με έναν πολύ πιο τραγικό τρόπο και μακροχρόνια τη συνθήκη εγγύσεως. Άρα εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε αυτό το ζήτημα, αλλά συμφωνώ ότι δεν θα επιτευχθεί από την πρώτη μέρα. Είναι, θα πρέπει να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα και από ό,τι κατάλαβα, χωρίς να είμαι βέβαιος, έτσι, είναι και κάτι που ο ίδιος ο Τουρκοκύπρος ηγέτης στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ πριν λίγες μέρες, 15 χρόνια. Κάτι τέτοιο είναι. Είπε κάποιες θητείες θα πρέπει να υπάρχουν. Τώρα, τι εννοεί εγγυητικά δικαιώματα, δεν ξέρω. Απλά έδωσε και ο ίδιος ημερομηνία λήξης. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις χωρών, αν θέλετε, που μπορούμε διενέξεων, αν θέλετε να μιλήσουμε. Ίσως εδώ να υπάρχει μια σύγχυση. Εδώ και 52 χρόνια έχουμε εκπέραν, έχουμε την ΦΥΚΙΠ. Δηλαδή την ιδέα της μόνιμη, ότι δεν θα υπάρχουν μόνιμα εδώ και 52 χρόνια έχουμε ξένα στρατεύματα από τη μορφή των ΗΠΑ που βρίσκονται στην Κύπρο. Και η συζήτηση που γίνεται τώρα, αν την κατάλαβα καλά, είναι ότι εμείς θέλουμε μόνο για μία θητεία 5 χρόνια, ας πούμε, να είναι η πολυεθνική δύναμη, και η τουρκοκυπριακή πλευρά μιλά για 3 θητείες, 15 χρόνια, όπου οι δύο πλευρές να ξανασυζητήσουν το θέμα και αν αισθάνονται ασφάλεια, είτε να δώσουν προέκταση, να προεκτείνουν την παραμονή τους, είτε να φύγουν. Επομένως, το ζήτημα της παρουσίας των ξένων στρατευμάτων είναι θέμα της ασφάλειας και των δύο πλευρών, των Ελληνοκύπριων και των Τουρκοκυπρίων. Και όταν λέμε ξένων στρατευμάτων, εδώ δεν εννοούμε φυσικά κατοχικές δυνάμεις, εννοούμε κάτω από τη σκέπη των ΗΕ, υπό τη μορφή μιας πολυεθνικής δύναμης.
Αυτό που δυσκολεύει ίσως ο κόσμος να μην καταλαβαίνει είναι ότι μα πώς θα γίνει αυτή διαδικαστικά, δηλαδή θα αποχωρούν τα στρατεύματα και θα αυξάνεται η παρουσία της πολιτικής, θα μπαίνουν στην πολυεθνική δύναμη. Είναι κάποια ζητήματα πρακτικά τα οποία προκαλούν σύγχυση και νομίζω κάποια σκεμμένα τα παίρνουν αυτά τα πράγματα. Και ήθελα να κλείσω με μια τελευταία ερώτηση, Κώστα Κωνσταντίνου. Μήπως ο τρόπος που συζητούμε δημόσια το θέμα, αντί να βοηθά στο να καταλαβαίνει ο κόσμος και να θωρακίζεται να εκφράζει η ελληνοκυπριακή πλευρά να μπορεί να διεκδικεί αυτά που πρέπει να διεκδικεί, αυτοπαγιδευόμαστε σε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ιδίως για τα θέματα των εγγύσεων? Ναι, νομίζω για πολλά θέματα, Νίκο, πέραν από των εγγύσεων, αυτοπαγιδευόμαστε στην, αν θέλεις, στα σλόγαν και στη ρητορική μας, στα συστήματα στα οποία έχουμε επενδύσει, στις θέσεις στις οποίες επενδύσει, που θέλουμε να δικαιωθούν κτλ. Αυτό συμβαίνει από όλες τις πλευρές, πρέπει να πω. Δεν είναι κάτι που έχουν μόνο οι λεγόμενοι απορριπτικοί, μόνο οι λεγόμενοι υπέρ της λύσης. Αλλά νομίζω το θέμα των εγγύσεων είναι πάρα πολύ σοβαρό και το είναι σοβαρό, διότι η βιωσιμότητα, σκεφτόμαστε να το λύσουμε, να πάει ο κόσμος στα σπίτια του, κάποιοι που το βλέπουν θετικά μπορεί να πούν πόσα χρόνια το διαπραγματευόμαστε, αλλά οι ρυθμίσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν το μέλλον είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να θυμίσουμε εδώ, οι παγιοί φυσικά το θυμούνται, οι νέοι πολλοί το έχουν διαβάσει, κάποιοι όχι, ότι είχαμε μια διευθέτηση το 60. 59-60 είχαμε διευθέτηση, είχαμε μια ανεξαρτησία. Μετά από 3 χρόνια είχαμε προβλήματα και κάποια από τα προβλήματα, αν μπορεί να θυμάστε, ήταν και αποτέλεσμα της εφαρμογής της συγκεκριμένης λύσεις. Δεν είναι φυσικά, είχαμε και τις ομάδες και τις παραστρατιωτικές οργανώσεις που κάποιοι θέλαν, συνεχίζαν να θέλουν ένωση, άλλοι συνεχίζαν να θέλουν τη διχοτόμηση, άρα είχαμε και τους εθνικισμούς, αλλά κάποια προβλήματα, κάποιες προφάσεις εδοθήκαν και μέσα από προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή της λύσης. Άρα αυτά όσο μπορούμε πρέπει να τα μειώσουμε, πρέπει να βρούμε τρόπους, ασφαλιστικές δικλείδες, εγγυητικούς μηχανισμούς, ούτως ώστε να βεβαιωθούμε ότι η λύση θα είναι βιώσιμη. Να κλείσουμε με αυτό, με την βιωσιμότητα μιας ενδεχόμενης λύσης. Είχαμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Κωνσταντίνου, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή του στη συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννο Χριστοφίδη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου, και από εμάς ευχόμαστε καλή σας μέρα. Διαδράσεις. Μια εκπομπή για την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελευθερίες, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Μια απόπειρα κατανόησης της εποχής της αβεβαιότητας και της κρίσης. Μια εκπομπή για μας και τους άλλους. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη και Δημήτρη Τριμηθιώτη, κάθε Τετάρτη στις 9 το πρωί.